αμέσως μετά τον κύριο Χουντή, κύριε Μητσοτάκη. Γι' αυτό σας κάλεσα να είστε όλοι εδώ για να συνεννοηθούμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εξαντλητικό της συνεχούς παρακολούθησης των εργασιών, που είναι και υποχρέωσή μου και υποχρέωση όλης της κυβέρνησης, με έκανε σοφότερο κατά τα άλλα και επομένως αλλάζω τη σειρά αυτών που θα ήθελα να πω και να πω ότι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κυβέρνησή μας, με το δικαίωμα που μας δίνει το εκλογικό αποτέλεσμα, με την ανάγκη να πάρουμε σαφή εντολή να πραγματοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, που σε βασικές γραμμές είναι πρόγραμμα αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης, διαπραγμάτευση για την αντιμετώπιση του χρέους, οικονομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις για να μπει σε μια νέα φάση η χώρα. Φαίνεται ότι πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια, όχι για να κατανοηθεί από τον ελληνικό λαό, έχει κατανοηθεί, αλλά για να κατανοηθεί από τους πολιτικούς μας αντιπάλους, έτσι όπως κατέγραψα σήμερα τις αντιδράσεις τους απέναντι σε αυτό το αίτημα, το αίτημα που διατύπωσε ο ελληνικός λαός και το διατυπώνω και εγώ, ότι χρειάζεται μια ευρύτερη υποστήριξη για να πάει παραπέρα αυτό το πρόγραμμα. Όταν δεν έχουμε να λύσουμε απορίες του κυρίου Βορύδη, που δεν κατάλαβε για ποιο πράγμα έγιναν οι εκλογές και πού έγιναν οι συγκρούσεις, ακούμε τα εξής τρία πράγματα. Πρώτο, από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ο ελληνικός λαός μάτωσε, έχουν γίνει θυσίες, είχαμε φτάσει προς το τέλος, θα πάνε χαμένες με αυτά που λέτε. Εδώ έχει να κάνει ο εφημισμός τη δουλειά του, αν μπορεί να κάνει εφημισμό κανείς, δηλαδή όλη αυτή την κοινωνική καταστροφή που έγινε επί μνημονιακών χρόνων, να το ονομάσει θυσίες. Δεύτερο, τι υποκλοπή της έννοιας είναι, ποιος ζήτησε, ποιος ρώτησε αν τις θέλει αυτές τις θυσίες. Και σε κάθε περίπτωση η απάντηση εδώ είναι σαφής από τον ελληνικό λαό, αν μη τι άλλο, δεν θέλω να κάνω τέτοιες θυσίες. Δεν θέλω να κάνω τέτοιες θυσίες. Και είναι απάντηση, διότι αυτό που ετοιμαζόταν σε αντίθετο, σε διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα, ήταν να συνεχιστούν οι θυσίες. Δεν το αναλύω περισσότερο, είναι γνωστές οι προτάσεις, η συνέχιση των προγραμμάτων. Το δεύτερο που ακούμε είναι ότι εδώ είχαμε μια αλληλεγγύη. Είχαμε πρόγραμμα της σωτηρίας. Μας βοήθησαν οι εταίροι μας και εμείς αχάριστοι δεν το αναγνωρίζουμε και ζητάμε τα μάξιμα. Ζητάμε τα πάντα. Ζητάμε να αποποιηθούμε των ευθυνών και των υποχρεώσεων που μας δημιούργησε αυτή η βοήθεια. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, και δεν το λέω μόνο για ιστορικούς λόγους ή για λόγους αντιπαράθεσης στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού θεμητού διαλόγου, αλλά για να βγάλουμε μια εμπειρία. Αν, αγαπητοί φίλοι, θεωρείτε ή εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι αυτό που έγινε, η είσοδος της χώρας μας σε μνημόνιο, αυτά τα προγράμματα, αυτές οι δανειακές συμβάσεις, ήταν αλληλεγγύη, ήταν για τη σωτηρία της χώρας και επομένως όποιος τα αμφισβητεί ή θέλει κάτι παραπάνω πάει σε άλλη κατεύθυνση, έχετε κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Δίνετε επιχειρήματα σε αυτούς που υποτίθεται ότι μας έσωσαν, όταν οι ίδιοι ομολόγησαν ότι τα μνημόνια και τα προγράμματα αυτά, τα δανειακές συμβάσεις, έγιναν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Το έχουν ομολογήσει. Και ερχόμαστε εμείς τώρα να τους δίνουμε τέτοια επιχειρήματα. Και αυτό δεν είναι μια απλή αντιμετώπιση των ζητημάτων. Δείχνει και το πώς διαπραγματευόμαστε, εν πάση περιπτώσει, μέσα στα γενικώς προγράμματα αλληλεγγύης. Και το τρίτο. Ακούγεται. Ακούστηκε και στην προεκλογική περίοδο. Ορισμένες πολιτικές δυνάμεις προσπάθησαν να διαμορφώσουν και πολιτική ταυτότητα. Εμείς, λέει, είμαστε εντάξει, αλλά είμαστε και θα είμαστε οι θεματοφύλακες, αν μας δώσετε και τις δύναμεις, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπονομεύσει την ευρωπαϊκή προοπτική του τόπου. Σε χαμηλότερους τόνους, αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα, από τις επαφές κτλ., λέει, καλές αυτές οι συζητήσεις, αλλά αν δεν μπει η Μέρκελ το ναι, πότε θα κλείσετε συμφωνία με τη Μέρκελ? Δηλαδή, πείτε μου σας παρακαλώ, αντιλαμβάνεστε ως ευρωπαϊκή προοπτική του τόπου το να λέμε συνεχώς ναι, έτσι όπως το σχηματοποίησατε το πράγμα, στο ό,τι θέλει η κυρία Μέρκελ και πολλές φορές σε ό,τι ενδεχομένως δεν θέλει, προκαταβάλλοντας ότι αν το πει η Γερμανία έγινε, αν δεν το πει δεν έγινε.
Αν έτσι αντιλαμβάνεστε την ευρωπαϊκή προοπτική μιας χώρας ισοτήμου μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους κακομάθαμε. Και επομένως, αυτό που μπορεί να κάνεις είναι, αφού δεν το δέχεται η κυρία Μέρκελ, αφού το προαναγγέλουμε, είναι η γνωστή ερώτηση και αν σας πούνε όχι, τότε γιατί κάναμε εκλογές, τότε γιατί βασανιζόμαστε, ας το δεχτούμε, ας δεχτούμε ότι είμαστε σε μια άλλη κατάσταση και επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος να χαλάμε τις καρδιές μας. Ελάτε όμως που και σε αυτό έχει δώσει απάντηση ο ελληνικός λαός, ότι δεν δέχεται την υποτέλεια, ότι δέχεται και αυτή είναι η ευρωπαϊκή προοπτική να διεκδικήσει τα δικαιώματά του η ελληνική κυβέρνηση ως ισοτίμου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απ' την αρχή το είπαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, όσο αφορά τη διαπραγμάτευση. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Δεν μπορεί να αποπληρωθεί αυτό το χρέος. Θέλουμε μια άλλη αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Ακούστηκαν πολλές αντιδράσεις. Ορισμένοι είπαν ότι αυτή η πολιτική, αυτές οι δεσμεύσεις, αυτό το προεκλογική εντολή που μας έδωσαν, θα δημιουργήσει καταστροφές, θα καταστρέψει την Ευρώπη, θα τα χαλάσει όλα. Το τελευταίο διάστημα, ακούστηκε και σήμερα με άλλη εκδοχή, λέει ότι αυτό που κάνετε εσείς, που διαπραγματεύεστε, θα μας πάει σε αχαρτογράφητα νερά ή σε ασύμμετρες συνέπειες. Ερωτώ, αγαπητοί συνάδελφοι, πράγματι είναι αχαρτογράφητα τα νερά στη μία ή στην άλλη εκδοχή των διαπραγματεύσεων της υλοποίησης της εντολής του ελληνικού λαού από την κυβέρνησή μας? Εδώ επιτρέψτε μου δύο ιστορικές υποσημειώσεις. Δεκέμβριος του 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Επιτροπή Νόμπελ παίρνει ως θεσμός το Νόμπελ Ειρήνης. Ο πρόεδρος της Επιτροπής του Νόμπελ Ειρήνης, ανάμεσα στις άλλες φιλοφρονήσεις, υπενθυμίζει κατά λέξη. Και να μελετήσετε, διότι γνωρίζουμε τι συνέβη στην περίοδο του Μεσοπολέμου, όταν λαοί και εργαζόμενοι πλήρωσαν μια χρηματοοικονομική κρίση που δεν έφτυγαν, και πρέπει να μελετηθεί αυτή η εμπειρία και πού οδήγησε. Τι έλεγε? Έλεγε, μελετήστε την εμπειρία του Μεσοπολέμου, όπου προσβλητικοί και εξουθενωτικοί όροι απέναντι στην ιτημένη στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο Γερμανία οδήγησε στην ανεργία, στον αποπληθωρισμό, στο φασισμό, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το δεύτερο, η δεύτερη υποσημείωση είναι το Λονδίνο του 1952-53. Ιτημένη Γερμανία με μεγάλα χρέη. Επανορθώσεις που έπρεπε να αποπληρώσει. Τότε 21 χώρες, μεταξύ αυτών και η χώρα μας, αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν αλλιώς τον ιτημένο και τις υποχρεώσεις του, κούρεψαν το χρέος, έβαλαν ρήτρα ανάπτυξης για την αποπληρωμή, έδωσαν περίοδο χάριτος και έδωσαν αναπτυξιακή βοήθεια. Και έτσι τα πράγματα κύλησαν διαφορετικά. Και στο σημείο αυτό και το γεγονός αυτό και η επίκληση αυτού του γεγονότος και η επίκληση της δικής μας και τότε καταστραμμένης χώρας μας δίνει το δικαίωμα και την υποχρέωση, το πρόσθετο δικαίωμα, την πρόσθετη υποχρέωση, επιτέλους κυβέρνηση της Ελλάδας να διεκδικήσει την αποπληρωμή του γερμανικού αναγκαστικού κατοχικού δανείου, το αναγκαστικού δανείο, και την αποπληρωμή για τις καταστροφές που έφερε η ναζιστική κατοχή στη χώρα μας. Έρχομαι όμως στο ζήτημα που λένε, μα αυτά που ζητάτε, η χώρα μας πρέπει να είναι, έχει δεσμεύσεις, έχει υποχρεώσεις. Δεν αγνοούμε την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Γνωρίζουμε ότι μια χώρα από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα από τη συμμετοχή της στην Ευρωζώνη, έχει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Για πολλές αυτές από τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλυφθεί, είχαμε διαφωνία. Δεν συμφωνούμε. Είχαμε αγωνιστεί να μην γίνουν θεσμικές λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Θα συνεχίζουμε να αγωνιστούμε για να αλλάξει. Θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για το δημοκρατικό μετασχηματισμό της Ευρώπης. Διότι με αυτές τις υποχρεώσεις, με αυτές τις δεσμεύσεις,
Έχει προταχθεί ο νεοφιλελευθερισμός, η δημοκρατία των λίγων και των ειδικών έναντι της ευημερίας, της ανάπτυξης και της ισότιμης αντιμετώπισης των λαών. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται περί δεσμεύσεων μνημονιακού τύπου, τις οποίες επισύουν ότι εμείς δεν τηρούμε. Απαντούμε. Ποιο άρθρο των συνθήκων και των υποχρεώσεων λέει ότι μια χώρα πρέπει να δίνει κάθε χρόνο 8 δισεκατομμύρια ή 4,5 του ΑΕΠ με πρωτοφανή πλεονάσματα για να πηγαίνει σε ένα χρέος που δεν αποπληρώνει με τίποτα. Ποιος λέει ότι ένα χρέος που έχει φτάσει σε αυτά τα δυσθεώρητα ύψη, με αυτή την πολιτική και τη μνημονιακή μπορεί να αποπληρωθεί χωρίς να κάνει την καταστροφή που έχει επέλθει με τη συνεχή υποβάθμιση. Κανένας δεν το ισχυρίζεται αυτό. Αφού δεν το ισχυρίζεται λοιπόν αυτό, για να δούμε αυτές οι δεσμεύσεις που υποτίθεται εξυπηρετούν αυτή την πολιτική. Είναι δεσμεύσεις ευρωπαϊκές? Αγαπητοί συνάδελφοι, κανένα άρθρο των συνθήκων δεν λέει ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κομισιόν να επιβάλλουν ή να μετέχουν σε πολιτικά και οικονομικά προγράμματα εκβιαστικά σε μια χώρα μέλους που θα τις υπαγορεύουν πού θα πάνε οι μισθοί, πού θα πάνε οι συντάξεις, πού θα πάνε η κοινωνική και η πολιτική. Αυτό δεν έχει κανένα δικαίωμα να μας το ζητήσει. Δεν έχει κανένα το δικαίωμα από αυτή την άποψη, γιατί υπάρχουν και κανόνες που μας επισύουν ότι πρέπει να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, το καταλάβαμε. Το κατάλαβε η κυβέρνηση της, η δική μας, να χτυπηθεί διαπλοκή και διαφθορά. Και ποιος να σου κουνάει το δάχτυλο, όχι πως είμαστε αμόλυτοι από αυτά τα πράγματα, χώρες που όποια πέτρα σηκώσεις βλέπεις επιχειρήσεις δικές τους από κάτω, πέτρα διαπλοκής και διαφθοράς, χώρες που δεν έχουν υπογράψει διεθνείς συμφωνίες που απαιτεί ο συντονισμός για την απάτη και για τη διαφθορά. Και ποιες είναι οι δεσμεύσεις που λένε, μίλησε κάποιος συνάδελφος, λέει το κοινοτικό δίκαιο, λέει δεν μπορεί με τις ιδιωτικοποίησεις. Γιατί επιλεκτική αντιμετώπιση του κοινοτικού δικαίου? Γιατί για την Ελλάδα ισχύει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ του κτλ. Και δεν ισχύει για τις γερμανικές, τις γαλλικές, αντίστοιχες δημόσιες επιχειρήσεις. Επομένως, ναι, στις δεσμεύσεις και στις υποχρεώσεις. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια να αναλάβουμε να δώσουμε λύσεις στο πρόβλημα, και αυτό επιδιώκει η ελληνική κυβέρνηση, όχι όμως σε εξωθεσμικές και επιλεκτικές ερμηνείες των κανόνων που επιβεβαιώνουν για όσους επισύουν τους κανόνες που δήθεν εμείς θέλουμε να παραβιάσουμε, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και απότοκο της προηγούμενης αντίληψης, αν το θέλει ή δεν το θέλει η Γερμανία, δεν υπάρχει μόνο ένας κανόνας. Δηλαδή δεν ισχύουν κανόνες. Ισχύει το δίκαιο του ισχυρού. Έτσι δεν μπορείς να διαπραγματευτείς προφανώς. Και προφανώς δεν είσαι αντίστοιχος με το αίτημα που απαιτεί ο λαός μας. Γι' αυτό θέλουμε να το κάνουμε περήφανο. Γι' αυτό μας ψήφισε ότι αισθάνεται ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει, και όχι επιλεκτικά να αντιμετωπίζεται επειδή εμείς δεν ορθώσαμε τη φωνή μας και την απέτησή μας. Και τελειώνω ένα για το χρέος, γιατί δεν προλαβαίνω από αυτά που είπε ο κύριος Βενιζέλος. Η ευθύνη των μνημονιακών δυνάμεων στη χώρα μας δεν είναι ότι ψήφισαν, δέχτηκαν τα μνημόνια και είναι μια μεγάλη ιστορία. Είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, έτσι όπως την έζησα από την εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι έστερξαν να παρθούν και να υπερψηφίσουν όλα εκείνα τα μέτρα δίθεν αντιμετώπιση της κρίσης, οικονομική διακυβέρνηση, six-pack, two-pack, ο τρόπος, το δημοσιονομικό σύμφωνο, ο τρόπος που φτιάχτηκαν οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, και έρχονται τώρα και λένε βγάλ τα πέρα τώρα με αυτά από τα πράγματα που ψηφίσαμε. Και που εντάξει τα ψήφισαν, τα οποία είναι οριακά μέσα στις συνθήκες. Γι' αυτό έκαναν μια δίθεν αναθεώρηση των συνθήκων για να τα καλύψουν στο άρθρο 136. Και τέλος, για να μην σας τρώω περισσότερο χρόνο, συζητάνε ως εναλλακτική λύση, συζητούσαν ως εναλλακτική λύση να περάσουμε από το μνημόνιο για να πάμε στην πιστωτική γραμμή με ενισχυμένες προϋποθέσεις. Μάλιστα. Αυτή ήταν μια συζήτηση. Πού εντάσσεται αυτή η συζήτηση σε μια μνημονιακής ελληνικής έμπνευσης κανονισμού το 472. Και πας και λες τώρα, εντάξει, αυτό το δεχτήκατε. Γιατί δεν τον αξιοποιείτε
Εμείς θα τον αξιοποιήσουμε αυτό το μηχανισμό. Που προβλέπει όταν θέλουν να σε περάσουν από το μία φάση στην άλλη και όταν το χρέος σου παραμένει υψηλό, να γίνει θεσμικά λογιστικός έλεγχος για την ανακάλυψη τυχών παρατυπιών στην καταγραφή και στον υπολογισμό του χρέους. Γιατί δεν το κάνουν? Γιατί όταν είπε ο Πρωθυπουργός θες θα κάνουμε έλεγχο για το μνημόνιο, έλεγχο για το PSI, ο κύριος Βενιζέλος, εκ των ενόχων εν πάση περιπτώσει αυτών των πολιτικών, έκανε φιολογήματα. Επομένως, αγαπητοί συνάδελφοι, με αυτά τα θέματα εμείς δεν παίζουμε, ούτε μπλοφάρουμε όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι. Προσπαθούμε μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, που είναι σφιχτά δεσμευτικά, να επιδιώξουμε μια λύση εποφελία και της Ελλάδας και, και της Ευρώπης συνολικά. Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να καταστρέψει την Ευρώπη. Δεν θέλει να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλει να επιβαρύνει τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Δεν θέλει να επιβαρύνει τους Ευρωπαίους εργαζόμενους. Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη της δημοκρατίας, της ανάπτυξης, της συνοχής, της κοινωνικής δικαιοσύνης και γι' αυτό σας καλούμε να υπερψηφίσετε τις προγραμματικές δηλώσεις για να την κάνουμε αυτή την προσπάθεια όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ.